Καλημέρα, καλημέρα. Ή καλησπέρα, καλησπέρα. Τι πάθαμε. Τι πάθαμε. Καλύτερα να μας ερχόταν μια ρουκέτα από την Τουρκία παρά που μας ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος από το Netflix, όπως μας ήρθε. Πω. Μα επιτρέπετε. Ο Μέγας Αλέξανδρος, που ήταν και Μέγας, δεν ήταν μικρός, Αλέξανδρος, να ξεκινάει την εκστρατεία κατά των Περσών με γλωσσόφυλλα στον ηφαιστείωνα. Και επιτρέπετε τέτοιο ιστορικό φάλσο. Το γράψανε στην Καθημερινή με φάλσα. Ξεκίνησε η σειρά Μέγας Αλέξανδρος. Ότι κάναν λάθος την ενημέρωση, ξένοι δηλαδή, μας ενημερώσανε ότι ήταν γκέι ενώ ήταν straight ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι σαν το τελευταίο που μας έμαθε η Εκκλησία, ότι οι παπάδες είναι όλοι straight και δεν υπάρχει κανένας γκέι. Με αυτές τις δύο επιγνώσεις πλέον, ότι τόσο ο Μέγας Αλέξανδρος, όσο και οι παπάδες είναι straight, παρακαλούμε να προχωρήσουμε όλοι και να πορευτούμε προς το μέλλον. Οι Έλληνες πέφτουν από τα σύννεφα από την ώρα που γεννιούνται ως τα βαθιά γεράματα. Αλλά όταν φτάνεις 100 χρονών και πέφτεις από τα σύννεφα, είναι πολύ φυσιολογικό να σου σπάσουν όλα τα κόκαλα. Σταματήστε να πέφτε από τα σύννεφα και να μαθαίνετε την ιστορία. Όχι βεβαίως, από τα βιβλία, τα σχολικά, τα οποία είναι γραμμένα κατ' υπόδειξη. Δηλαδή να διαβάζετε τα βιβλία, τα ιστορικά, τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία. Για το έγκλημα των Ντεμπών, ας πούμε, το οποίο σας το λέω εγώ, υπέγραψα στην έκκληση της Μαρίας Καριστιανού, της μητέρας που έχασε το κορίτσι της σε αυτή την ομαδική τραγωδία, για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Τι θα γράψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος στα βιβλία, θέλετε να σας πω εγώ? Ούτε μισή γραμμή. Όμως, ακούστε. Σωστά. Ποιος σας διόρισε? Η εισήγηση της, του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Και η της τοποθέτησης μου από την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ προσλαμβάνατε? Πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω την ερώτηση, κύριε Κοκαλή. Εννοείται κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Ναι. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ. Με μπλοκάκι. Προσλήφθηκε, ναι. Πόσοι? Περί τα 210 άτομα. 210. Πού τους βρήκατε? Στο δρόμο. Την απάντησα την ερώτηση προηγουμένως, με ρώτησε η κυρία Αποστολάκη. Ναι. Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία, τις διευθύνσεις και όλο το δυναμικό του ΟΣΕ, ναι. Ζητήθηκε να συλλεχθούν άνθρωποι, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον οργανισμό. Συλλέγουμε το μέλλον. Στη συνέχεια τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες μέσω επιτροπών αξιολόγησής τους, συνεντεύξεων και προσόντων με τα οποία θα είχαν προσληφθεί αν είχε ακολουθηθεί και η διαδικασία. Αν είχε δηλαδή ακολουθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ, τους κάνουν αυτές τις συνεντεύξεις, τις οποίες τις κάνουν όμως χωρίς τον ΑΣΕΠ. Όμως λοιπόν, στον ΑΣΕΠ προσελήφθησαν 210 άνθρωποι εκτός ΑΣΕΠ, αλλά τους έγιναν συνεντεύξεις και όλα αυτά τα οποία θα γινόντουσαν, αλλά τα οποία θα τα έκανε ο ΑΣΕΠ, αλλά δεν τα έκανε ο ΑΣΕΠ. Εντελώς συμπτωματικά δε, λέει παρακάτω εκεί, αυτό που δεν ακούσατε, αυτοί που είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά, εντελώς συμπτωματικά προερχόντουσαν από τις Σέρρες. Μια πόλη που έχει πούσια παράδοση γενικά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Έχει μια γενικά συναντήση τρένων σε μια γραμμή. Ξέρετε που οι Σέρρες είναι ξακουστή για τις συναντήσεις τρένων σε μια γραμμή. Δηλαδή στη χώρα αυτή καταργείται ο ΑΣΕΠ, καταργείται η αξιοκρατία με μονομερή απόφαση ενός υπουργού και διορισμού των κατοίκων της περιοχής του από τους ικανότερους, υποτίθεται, και αναρωτιόμαστε μετά εμείς γιατί ξαναβγήκε ο Καραμαλής στις Σέρρες. Η ανάγκη εκπορνεύει, εντός εισαγωγικών, τα βάζω τα εισαγωγικά παρότι δεν τα εννοώ μέσα μου, τα βάζω, εκπορνεύει ανθρώπους και οικογένειες. Όταν καταργείται ο ΑΣΕΠ, σημαίνει ότι καταργείται ο ΑΣΕΠ, δεν υπάρχει ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει καμία αξιοκρατία με επίσημη απόφαση των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να το λύσει και μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Να ανακαλέσει όλες τις εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις για να μπορεί να ισχυρίζεται ότι υπάρχει αξιοκρατία. Και είναι λάθος να πιστεύετε ότι ο ΟΣΕ πουλήθηκε 45 εκατομμύρια. Διότι μέσα στα ταμεία του ΟΣΕ υπήρχαν ήδη
20 εκατομμύρια. Άρα ο ΟΣΕ πουλήθηκε, παρακαλώ να ακούσετε. Βεβαίως θα υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, υπήρχαν 25 εκατομμύρια. Στην ουσία έδωσαν αυτοί 30-40 για να πάρουν και 25 εκατομμύρια και να μην δίνουν δεν και αυτά που. 25 εκατομμύρια, πήραν τα 25 εκατομμύρια, ανήκαν στην εταιρεία. Ξέρετε καμιά εταιρεία που δεν έχει ταμείο. Στην εταιρεία, ναι, είχε αποθεματικά. Και πόσο την αγόρασαν, 50. Η εταιρεία πουλήθηκε 45%. Αλλά τις λεπτομέρειες παρακαλώ. Στην ουσία πουλήθηκε 20. 20. Τις λεπτομέρειες. 25 είχε μέσα. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι πήραν 45 εκατομμύρια. Πήραν 20. Με το ταϊπέ, 20 εκατομμύρια πουλήθηκε. ΟΣΕ. Και ασφαλώς, ασφαλέστατα, οι πρόεδροι στην Εξεταστική Επιτροπή είναι για να αναδείξουν την αλήθεια. Όχι. Δεν είναι για να αναδείξουν την αλήθεια. Είναι για να προστατεύουν τους μάρτυρες, μη τυχόν και τους ξεφύγει η αλήθεια. Είστε πλέον ορατότατοι. Εγώ είδα δύο πρόεδρους, άντρες και μία γυναίκα, κάναν αυτή τη δουλειά. Φαίνεστε, σας καταλαβαίνουμε. Λυσάτε για να μην βγει η αλήθεια. Κύριε μάρτυρα, τις συμβάσεις με τους εργολάβους. Δέχεστε να μας προσκομίσετε και να τις καταθέσετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Το σύνολο αυτών. Κύριε βουλευτά, ναι. Οι συμβάσεις είναι ντουλάπια ολόκληρα. Δεν μπορώ να τις έχω. Καλά, πόσες δουλειές κάρατε εκεί στο ΡΟΣΕ. Πόσες δουλειές υπήρχε. Πόσες δουλειές κοιτάξετε σε ντουλάπια. Κύριε μάρτυρα, με τις συμβάσεις. Εδώ δεν είναι θεατρική παράσταση. Με συγχωρείτε, κύριε Σαράκη. Ακούστε τον πρόεδρο. Εδώ τα πόσε συμβάσεις και πόσα. Έλα. Αυτά και ποιο. Εδώ είναι να σέβεστε. Ο μάρτυρας να σέβεστε. Το χώρο που βρίσκεστε. Να σέβεστε. Ωραία. Το ψέμα που θα επιβάλλουμε. Φέρτε μας τα ντουλάπια. Και να σέβεστε και τον μάρτυρα. Να σέβεστε τον μάρτυρα. Να τα ζητήσετε από την εταιρεία. Οτιδήποτε θέλετε θα το ζητήσετε από την εταιρεία. Σαν δημοσιογράφος του Σκάικαν. Έχει φύγει από την εταιρεία. Παπ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 α� Είπε αυτά. Είναι πολύ καλό ο Σαράκης και τον έχω ακούσει αρκετές φορές. Σας βλέπει ο κόσμος. Το είπατε 10 και καταλαβαίνει. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, κύριε πρόεδρε. Υπάρχουν και ψευδομάρτυρες. Τη λέξη ψευδομάρτυρες την έχετε ακουστά. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον προηγούμενο περιφερειάκη, τον κύριο Γοροστό, τον οποίο γνωρίζω ασφαλώς, για το πλημέλημα του βιαστικού μπαζώματος των Ντεμπών. Αλλά μίλησε αυτός και είπε ότι μου δώσαν εντολή να τον μπαζώσω. Φαντάζομαι, είπε εντολή από πάνω. Φαντάζομαι όχι από το πάνω διαμέρισμα, γιατί στο τελευταίο όροφο της περιφέρειας. Καπολού εννοεί. Έχουν διαβρωθεί όλοι οι θεσμοί, γιατί δεν κάνει μόνο τον Netflix φάλσα. Και η Eurostat, αυτή η επίσημη επιτροπή αξιολόγησης της χώρας μας, μας κατεβάζει συνέχεια θέση γιατί βλέπει, παρακολουθεί τις εξεταστικές επιτροπές, παρακολουθεί τον τρόπο που προσπαθούν να κλείσουν τα στόματα. Πηγαίνει η μάνα, η Μαρία Καριστιανού και ακούστε. Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να, να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει, ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή. Τι να βοηθήσει η εκκλησία. Έτσι σας είπανε. Τι μπορεί να βοηθήσει η εκκλησία, δηλαδή να παρηγορήσει η εκκλησία. Τι να κάνει η εκκλησία. Ούσα μέσα στα πράγματα, ο το δίκαιο της προφανώς δεν πρόκειται να το βρει στη χώρα αυτή. Ίσως ένιωσε η γυναίκα και είπε να πάτε στην εκκλησία. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να δίνει παρηγοριά η εκκλησία. Ούτε μία υπόθεση που θα έπρεπε τώρα να εξετάζει στα δικαστήρια να σέρνεται σε εξεταστικές. Και ήθελα να ξέρω. Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΚΕ και το λέω δυνατά, τι κάνει το ΚΚΕ ώστε να συμβάλλει στο να βγει η αλήθεια. Γιατί κάνει την πάπια μετά την πρόταση να διερευνηθεί στο βάθος η υπόθεση. Άμα ψάξαμε στο βάθος δεν λειτουργεί και πουθενά ο κομμουνισμός. Οπότε πώς είστε εσείς αντιπρόσωποι. Μιας και πιάσαμε τα βάθη τώρα και πήγαμε στο βάθος του ωκεανού. Τον YouTuber Χαγιάτ που τον πιάσανε να δέρνει αμαία και να πληρώνει κόσμος λεφτά για να μπαίνει μέχρι 200 ευρώ για να βλέπει το YouTuber να χτυπάει αμαία. Πραγματικά δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Μάλλον θα κάτσω στα σύννεφα γιατί δεν είναι να κατεβαίνεις καλοπάτι από τα σύννεφα στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Καλύτερα να πάνω να όσοι είστε για σύννεφα πάμε πάνω να μείνουμε στα σύννεφα ανέβαζα, στα σύννεφα λέω
βρε δε κατεβαίνω σκαλοπάτι. Χαπα πα. Σε λεφτό να αλλάξουμε λίγο μουσική. Πάω στο παλάτι του Buckingham να πάρω μια αναπνοή. Αλλά μας κόπηκε και εκεί η αναπνοή. Στα καλά καθούμενα, ο μεν βασιλιάς διαγνώστηκε με καρκίνο, δεν πρόλαβε να χαρεί τη στέψη, ούτε έχει κάνει τρία μπαλκόνια χαιρετούρες και τώρα μέσα από τα παράθυρα θα χαιρετάει. Άσε που η Κέιτ Μίντλετον εγχειρίζει για κάτι που είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό, ούτε το κακό σοβαρό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι σίγουρα σοβαρό. Άφαντη κι αυτή, και μείνει η Καμίλα μόνη να εκπροσωπεί τη βασιλεία της Αγγλίας ως καινούργια Ελισάβετ. Αδικαιολόγητα ίσως, αλλά πάντως η καθημερινή σκέψη του κόσμου είναι ότι τιμωρήσατε την Νταϊάννα και τώρα η Καμίλα, που δεν την μπαίνει σε να σου κάνει και ποδαρικό στο σπίτι με τίποτα, θα σου ξεπαστρέψει όλους και θα μείνει αυτή στη θέση της Ελισάβετ. Γιατί όπως λέει και ο λαός, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της. Βέβαια, ο ελληνικός λαός το λέει αυτό. Δεν το λέει, δεν το λένε και οι Αγγλέζοι. Αλλά αυτά είναι μικρές κακίες των ανθρώπων που πρέπει να ξεπερνιόνται απέναντι στον πόνο και στην άσχημη κατάσταση που περνάει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρότι δεν έχω απολύτως καμία συμπάθεια στους βασιλικούς θεσμούς, εύχομαι ανθρώπινα και από τα βάθη της καρδιάς μου, περαστικά στον Κάρολο και στην Κέιτ Μίτλετον, και ελπίζω να ξεπεραστούν τα προβλήματά τους για να μπορούμε και εμείς να τους σατιρίζουμε, γιατί η σάτιρα, αντίθετα με τους πολιτικούς, απαιτεί να είναι και ο άλλος όρθιος. Και όπως δήλωσε η κοπέλα, η Ευδοκία, που ήταν στο περιβόητο τρένο, στο τέλος θα φταίμε εμείς που μπήκαμε στο τρένο. Μη σου πω ότι στο τέλος μπορεί να φταίει και το τρένο. Εγώ βλέπω τη στιγμή που στο τέλος η μηχανή του τρένου θα μπει με στην εξεταστική για να της αποδοθούν ευθύνες. Εσείς του κουκουέ πάλι. Δεν βλέπετε ότι η πρόεδρε είναι μιλημένη? Για κινηθείτε λίγο, μπας και σας πιστέψουμε, μπας και διαψεύσετε αυτά που φαντάζεται ο κόσμος. Και πάμε τώρα χωρίς την... με την βασιλική μουσική να πέσει στους δρόμους οι αγρότες. Οι Θεσσαλοί αγρότες στους δρόμους, χτυπημένοι σίγουρα περισσότερο από όλους. Παλεύουν για το δίκιο τους, δεν πέφτουν στις βλακώδεις παγίδες των δημοσιογράφων όπου θέλουν να στήσουν σκηνικά για να τα παίζουν μετά στις σατιρικές εκπομπές και να φύγει το αγροτικό. Θα μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση, επειδή σας βλέπω τόση ώρα. Πίσω από αυτή την κόμη κρύβεται μια μικρή ιστορία. Γιατί έχετε γίνει, είστε μια χαρακτηριστική φιγούρα του αγροτικού κινήματος. Κύριε Γρηγοριάδη, επειδή έχω καταλάβει ότι ο χρόνος σας, ο δημοσιογραφικός, είναι πολύτιμος, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να συζητήσουμε. Μπράβο σου. Μπράβο σου για την απάντηση αυτή. Για την άμεση απάντηση, γιατί στον αέρα κατάλαβες και ξέρεις τι θέλαν να επιτύχουν αυτοί. Είναι φοβερό να βλέπεις τους δημοσιογράφους να χτυπιούνται σαν μικροί μητσοτάκηδες. Στην παραμικρή λέξη, φράση που θα υπονοήσει κανείς για το Μητσοτάκη. Είναι σαν να είναι κυροφυλακτούν, παρακολουθούν. Ορμούνε σαν ίωνες απάνω. Αντί να είναι δημοσιογράφοι με το μέρος του κόσμου που κάνει ερωτήσεις στους ηθήνοντες, στην κυριολεξία γλύφουνε για να τους βάλουν βουλευτές, βουλευτές, από εδώ σάλια, από εδώ σάλια, από εκεί. Μέσα σε σάλια γίνεται η ενημέρωση. Και οι δημοσιογράφοι έφτασαν να, το λέω, να είναι τα ΜΑΤ. Η εμπροστοφυλακή του Μητσοτάκη σε επίπεδο μυαλού. Είναι τα μάτια τα οποία χτυπάνε το μυαλό μας. Οι αγρότες δεν δέχονται τα μέτρα του Μητσοτάκη. Τα θεωρούν κοροϊδία. Ο Μητσοτάκης δηλώνει ότι είναι ανοιχτό στο διάλογο, αν είναι ανοιχτοί και οι δρόμοι. Αν δεν τους κλείνουν δηλαδή τα τραχτέρ. Νομίζω ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια νέα περίοδο. Φοιτητές, αγρότες και εκκλησία για το θέμα του γάμου των ομοφύλων είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που δοκιμάζει τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ ο Κασελάκης φωτογραφίζεται στα μετέωρα, ευτυχισμένος, καθώς την βλέπει πίσω του το ύψος και τον κίνδυνο πτώσης του, ενώ...
πολιτικής πτώσης του. Με τους φοιτητές τι θα γίνει? Είναι τόσο σημαντικό να διαλυθούν τα δημόσια πανεπιστήμια όπως διαλύονται και τα δημόσια νοσοκομεία με το να κάνει ο υπουργός το φακελάκι από πρωινό απογευματινό? 10 φίλοι που κάνανε επεμβάσεις αυτόν τον τελευταίο καιρό, ούτε ένας δεν έκανε χωρίς να πληρώσει φακελάκι. Να είναι τόσο άτυχοι δικοί μου φίλοι? Έχουν πολλά νοσοκομεία. Δεν προλαβαίνουμε. Δώσε κάτι να μπει στη λίστα για να μπορέσουμε να συγχειρήσουμε. Αυτό τους λέγανε. Όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο σε μένα. Αλλά στον αδερφό μου, ας πούμε, έτυχε να πάει να κάνει επέμβαση και ενώ στον προθάλαμο και του λέει ο αναισθησιολόγος, λέει, δώσε μου, λέει, λεφτά αυτά που συνονιθήκαμε. Λέει, μα δεν βλέπεις τις τσέπες, αφού με ξεβράκοντας από κάτω. Λέει, δεν ξέρω, λέει, φέρ' τα λεφτά τώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι αναισθησία θα σου κάνω. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή που επικρατεί? Αυτό βέβαια δεν θα συμβεί στις ιδιωτικές κλινικές, στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πληρώνεις εσύ η ασφάλεια και κλείνει το θέμα και είναι όλα καλά. Και αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει με τους μικρούς εφημερεύοντες γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, αυτούς τους πολλούς γιατρούς που τρέχουν για να σε βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση, αλλά σε κάποιους αρκετούς, αυτούς τους επωνομαζόμενους μεγαλογιατρούς. Το μεγαλογιατρούς το βάζω πάλι σε εισαγωγικά, γιατί ξέρω και μεγαλογιατρούς που δεν είναι έτσι. Με την έννοια λοιπόν το φακελάκι είναι πλέον νόμιμο, με το να βαφτίζει ο Άδωνης απογευματινό το φακελάκι μόνο, για να παίρνουν καλή θέση, υποτίθεται, κάποιοι και να χειρίζουν το απόγευμα και να δουλεύουν, γιατί το απόγευμα και σας μειώνουν το μισθό τους. Στην πραγματικότητα, σε λίγο θα καταργηθούν τα πρωινά χειρουργία. Γιατί ο λόγος να κάνει ο χειρουργός το πρωί τζάμπερ τις επεμβάσεις και μετά να παίρνει φακελάκι? Θα τις πάει όλο το απόγευμα. Θα κάνει μία αργά-αργά. Θα πας για κολλή τις 6 και θα φεύγεις τις. Θα αρχίσει το απόγευμα. Δηλαδή, εντάξει. Όπως τα έλεγε και η Μάνος Δεκάμικος Μίτσους, έφτασα το 12:30 τη νύχτα στη μεθέρα μου να μπω στο χειρουργείο να μου βγάλω τη χολή. Λες και ήταν Μεγάλη Πέμπτη και άκουγα τα 12 Ευαγγέλια. Γιατί έδωσα το φακελάκι? Αλλά φαίνεται ότι άλλες είχαν δώσει μεγαλύτερο φάκελο, φακελάρα. Και μένα με πήγε από τις 5 το απόγευμα που ήταν να μου βγάλει τη χολή, το 12:30 τη νύχτα. Μου κάνα μια εγγραφή μετά. Δεν βλέπανε. Στραβοβελονιά. Δεν βλέπανε ούτε ακόμα από την ίστα. Όπου βλέπα, ράβανε. Με πήρε ο κύπλο και μένα και με πήρε η κινησία μαζί και ξυπνά. 3,5 ώρα στο χειριού μόνοι μου. Είχαν φύγει όλοι. Μου είχαν αφήσει έναν καφέ και ένα σημείο με συγγνώμη. Δεν μπορούσαμε να σας περιμένουμε άλλο. Τι να κάνουν και οι άνθρωποι? Είχαν και επεμβάσει το πρωί. Η επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά. Απλώς βγάλαν τη σπλήνα μου. Δεν βγάλαν τη σπλήνα και τη χολή. Αυτή πουτάνα είναι στο χώμα. Φταίει που γύζει το τραπέζι ανάποδα και με χειρουργήσαν σε λάθος πλευρά. Άλλο θέμα τώρα. Πάμε ξανά. Να. Όχι. Εδώ και η νέα αριστερά. Η νέα αριστερά πως βλέπεις στη δεξιά? Εδώ σχέδεις. Έχει την αγάπη του πρωθυπουργού μας. Απάντησε αμέσως στην επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο Χαρίτσης. Τέλος πάντων, πλάχαμε να λέγαμε. Όμως η Αχτσιόγλου είπε κάτι. Μακάρι να μπορούσε, λέω εγώ τώρα, να αυτονομηθεί η ίδια, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο λάκκο της λησμοσύνης. Δεν θα το σώσει ο Μητσοτάκης. Είπε λοιπόν... Το 16 είναι σαφές ως προς το γράμμα του. Απαγορεύεται η ίδρυση μη κρατικών... Μα δεν είναι αναθεωρητική βουλή καν. Είναι αποκλειστή. Ακριβώς. Ακριβώς, δεν είναι. Άρα, εφόσον παραβιάζουμε το Σύνταγμα μέσω ενός νόμου, όπως ξέρετε, οι νόμοι αποκλείεται. Αλλά λέει ότι δεν παραβιάζεται. Παραβιάζεται ευθέως. Γιατί όταν... δεν παραβιάζεται? Θα σας πω γιατί παραβιάζεται. Ποιος λέει? Ευθέως. Γιατί το Σύνταγμα εδώ έχει μια σαφή διατύπωση. Δεν θέλω να μάθει να διαφοροποιηθεί ο δημοσιογράφος. Η εκπαίδευση είναι αποκλειστικό. Αποκλειστική υποχρέωση του κράτους. Mm. Άρα, δεν μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά, μη δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Όταν εσύ έρχεσαι και με νόμο προσπαθείς αυτό να το παρακάνεις... Προσέξτε, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κρατική. Υποχρεώνεται το κράτος να την κάνει. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί ένας νόμος να την κάνει ιδιωτική. Δεν είναι αναθεωρητική η Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή, ασφαλώς έχει πλειοψηφία ο Μητσοτάκης, αλλά η πλειοψηφία δεν είναι για να καταργείς το Σύνταγμα. Δεν είναι για να προσλαμβάνεις δικού σου εκτός ΑΣΕΠ. Δεν είναι για να υποκαθιστάς τη δικαιοσύνη με ελεγμένες και προστατευόμενες εξεταστικές επιτροπές. Είναι φυσιολογικό, ας πούμε, να εξαγοράζεις
εντός εισαγωγικών πάλι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να απαγορεύεις τη σάτυρα και την κωμωδία, να εξορίζεις από το δημόσιο λόγο όποιον δεν θέλεις, αφεντικό της χώρας είσαι και μέχρι εκεί σε παίρνει και να το κάνεις. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω να πω ότι στον ήλιγο της εξουσίας να ξέρουμε με ποιο σημείο μας παίρνει, γιατί αλλιώς επακολουθούν αυτό που συμβαίνει τώρα. Υπάρχει εκτροχιασμός. Ας είπε το κράτος, πρέπει να στηρίζει υποτίθεται την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να στηρίζει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα κάνουν, θα παίζουν το ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είπε εκτροχιασμός και τώρα τον εκτροχιασμό αυτόν εκτροχιάστηκε το τρένο της Άντζελας, πιάστηκε μαλλί με την κόρη της, μαλλί με μαλλί στην Αμερική, στην Times Square, διότι άκου τώρα να δεις, δεν την αφήσανε να πάρει ένα μπουκάλι νερό το οποίο κόστησε 11 δολάρια. Ρε παιδιά, μισό λοιπόν, βάζεις την Άντζελα να πιει ένα μπουκάλι νερό των 8 δολαρίων. Των 8 δολαρίων, δηλαδή είναι ντροπή. Η γυναίκα τραγουδάει μόνο με νερό των 11. 3 δολάρια από 8 μέχρι 11. Οι επιστήμονες δουλεύουν για να καθίσουν τα μικρόβια. Αν κάνει να του κάσει κανένα μικρόβιο στη φωνή και να μην μπορούν να ακούσουν αυτές τις παλιές επιτυχίες. Γιατί καινούργιο δεν έχει. Τις παλιές επιτυχίες που έχει, τέλος πάντων. Δηλαδή σκέφτομαι να ακούσω. Και πραγματικά κι εγώ θα την άρπασα, δηλαδή. Αυτό είναι με νερό των 11, έτσι. Τώρα, αν το έπαιρνε με 7 θέταρ. Είμαι πιο δικαίωμα μας επηρεά από μένα. Δεν θα ήταν ωραίο. Ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή. Τραφάκα τα μαλλιά είναι η Τσάνης. Στην Times Square. Θα σταματήσει οι Κινέζοι γιατί ακούγανε τα ελληνικά. Όταν βρεις τα ελληνικά, μοιάζουν σαν Κινέζοι. Και πέστε μου, ποια μάνα. Ποια μάνα θα έβγαινε στη τηλεόραση να διεκδικήσει το δίκιο της απέναντι στο παιδί της. Παραλείπουν μήπως αυτοί του πάνελ, τα ξέρουν και καλύτερα βέβαια, να αναφερθούν στους ακριβείς λόγους αυτού του καυγά. Κάτι τα ξέρουν παραπάνω. Πάμε σε μία παλιότερη κουβέντα. Τα λέγε αγάπη από μητέρα μου. Δεν στείλει με την αγάπη. Τώρα. Τα τελευταία. Πόσο καιρό. Τώρα τα τελευταία. Πόσο δηλαδή. Θα δεις να πεις ότι δεν σε έχω αγαπήσει. Βαριά κουβέντα αυτή που λες. Δεν είπα ότι δεν με έχεις αγαπήσει. Αλλά ζητάω λίγη περισσότερη αγάπη από σένα. Σε τι πράγμα, σε ποιο τομέα πάνω. Χανώσουνε ρε μαμά, συνέχεια. Δεν θέλω να αναφερθούμε τώρα μέσα στην εκπομπή για αυτό το πράγμα. Τι εννοείς χανόμουνα. Έπαρση καβάλα σε άγνοια. Δεν καταλαβαίνω τι θα μου πεις. Μας έφτω πιο πριν στον δρόμο της. Και εσύ είναι και το παιδί της. Αλλά εγώ έγινα υπερευαίσθητη. Καθόμουν μόνη μου και έκλαιγα και περίμενα τη μητέρα μου να γυρίσει. Αυτό είναι λογικό. Απλά ζήτησα να έχω λίγο περισσότερο τη μητέρα μου. Και τους το είχα πει επανειλημμένα. Πάμε σε άλλο θέμα. Βγήκαν οι μακάκες στους δρόμους. Μπήκαν στις πόλεις. Οι κάτοικοι έχουν κρυφτεί μέσα. Γιατί τους χρησιμοποιούσαν τους μακάκες για να έχουν τουρίστες. Οι τουρίστες τους ταΐζαν διάφορα. Μάθανε να τρώνε από τους τουρίστες. Φύγαν οι τουρίστες, μείναν χωρίς φαΐ οι μακάκες. Και δεν είναι τόσο μακάκες. Κατεβήκαν στην πόλη και αρπάζουνε. Κάναν συμμορίες. Οι μακάκες μεταξύ τους, το πιστεύετε? Και αρπάζουν ότι βρουν μπαίνουν στα σπίτια. Και παίρνουν αυτά τα οποία τους δίνουν οι τουρίστες. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό, ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Οι μακάκες κατάλαβαν. Οι μαλάκες πότε θα καταλάβουν. Newsbreak.gr. Και έχω μια εντύπωση δική μου τώρα ότι εντός εισαγωγικών άλλαξε χάπια. Αυτό. Άκου δουλειά κι αυτή. Να βγαίνεις ένα μπαλκόνι και να χαιρετάς. Γιατί έχεις λεφτά. Να χαιρετάς στόχους. Κοιτάξτε που είμαι εδώ και που είστε εσείς.
μίσθητή μου κύριε, όταν έρθεις τη βασιλεία σου. Newsbreak.gr. Την επόμενη...